Ανεξαρτήτων Δημοκρατικών Βουλευτών, ο κύριος Ανδρουλάκης Δημήτριος. Κύριοι συνάδελφοι, στην περίπτωση του σεβαστού μας Γιάννη Χαραλαμπόπουλου δεν ισχύει το πρέπει να πεθάνεις για να αγαπηθείς. Ήταν αγαπητός και εν ζωή. Να με επιτρέψετε να πω στη μνήμη του ότι δεν πρέπει η αίθουσα αυτή να ομονοεί μόνο όταν μιλάμε για πεθαμένους, αλλά όταν μιλάμε και για ζωντανούς. Να μην ξεχάσει ποτέ την κατάρα την ελληνική. Ποια είναι η κακοδαιμονία αυτού του τόπου? Από τους αρχαίους χρόνους. Είναι η χώρα που αφανίστηκε από τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Μην ξεχνάτε ότι οι Αθηναίοι εξόρισαν τον ήρωα Θεμιστοκλή της ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Το Μιλτιάδη του Μαραθώνα. Τον Αριστείδη το Δίκαιο. Ακόμα και τον Περικλή θα τον εκτελούσαν. Αυτά είναι μεγάλα διδάγματα. Να μην ξεχάσουμε ποτέ ότι μέσα στο 21 είχαμε δύο εμφυλίους πολέμους. Είχαμε τον διχασμό περιόδου 20 έως 40. Αμέσως μετά είχαμε ένα μακρύ εμφύλιο πόλεμο και ο Γιάννης ο Χαραλαμπόπουλος γίνεται βουλευτής την ταραγμένη κοινοβουλευτική περίοδο 63-67. Να μην ξεχάσουμε ποτέ τα μαθήματα αυτής της περίοδου. Όλοι συμφωνούμε σήμερα ότι είναι ιερή και απαραβίαστη η λαϊκή ετιμιγορία και ουδής είναι υπεράνω της. Ότι απαγορεύονται οποιασδήποτε εξωθεσμικές παρεμβάσεις. Ότι η δημοκρατία είναι πολίτευμα του μέτρου και πρέπει να βάζουμε ένα όριο στις συγκρούσεις, στους ανταγωνισμούς. Το όριο αυτό είναι η ίδια η συνέχιση της δημοκρατίας, του δημοκρατικού παιχνιδιού. Το μάθημα όλων αυτών των περιόδων είναι ότι η δημοκρατία δεν είναι μόνο το πολίτευμα των εναλλακτικών λύσεων, η επιστήμη και η τέχνη των εναλλακτικών λύσεων και των αναγκαίων ανταγωνισμών και συγκρούσεων, αλλά η επιστήμη και η τέχνη των αναγκαίων προωθητικών, αμοιβαία αποδεκτών συμβιβασμών. Ο Γιάννης ο Χαραλαμπόπουλος, μια και μίλησε ο Σπύρος πριν, έζησε τη στιγμή της δικτατορίας πολύ έντονα. Συμπορευτήκαμε σε παράλληλους δρόμους και ήθελα να θυμίσω ότι οι πραγματικοί αγωνιστές της δημοκρατίας είναι μετριοπαθείς. Δεν είναι ποτέ αδιάλαχτοι. Ο Γιάννης ο Χαραλαμπόπουλος, ξέρω πολλά που εσείς ίσως πολύ περισσότεροι συνάδελφοι να μην τα γνωρίζουν, υπήρξε μετριοπαθής και προς τους αντιπάλους της δημοκρατίας. Έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία σε νεαρούς αξιωματικούς οι οποίοι παρασύρθηκαν τότε με τις καλύτερες των προθέσεων, ζούσαν στον κόσμο τους, στο Ιωαννίδη της περιπέτειας στην Κύπρο και λοιπά. Ο Γιάννης κουνάει το κεφάλι του, διότι είμαι βέβαιος ότι κάτι γνωρίζει. Όπως επίσης θέλω να πω αυτό που πολλοί αγνοείται ίσως, ότι προστάτευσε αριστερούς αξιωματικούς στη μεταπολίτευση που δεν ήταν πάντα για όλους μεταπολίτευση δημοκρατική. Ο Γιάννης ο Χαραλαμπόπουλος έζησε τη μεγάλη στιγμή του 80-81. Ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παπανδρέου, με πρόεδρο τον Καραμαλή, προσέξτε κύριοι συνάδελφοι, ειδικά της αστικής συντηρητικής παράταξης, που πριν υμνήσατε τον Χαραλαμπόπουλο, και καλά κάνατε, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, με φρόνηση, αντιλήφθηκε ότι είναι αδύνατη η στερέωση της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας αν δεν συμμετέχει και το υπόλοιπο κομμάτι του ελληνικού λαού στην άσκησή της ή έστω ένα μεγάλο μέρος του. Σήμερα πρέπει να πούμε ότι είναι ανέφικτη μια μακρόχρονη πολιτική σταθερότητα ανοιχτή στο μέλλον χωρίς να πάρουν μέρος στα πράγματα εκείνες οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που αποδέσμευσε μια καταστροφική κρίση της αντεστραμμένης πυραμίδας με δανεικά και της θεραπευτικής των μνημονίων. Δεν δικαιούμεθα να μιλάμε με οποιονδήποτε τρόπο, σε όποια παράταξη να ανήκουμε, λέξεις απαγορευμένες όπως Grexit, Bank Run. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να υμνούμε τον Χαραλαμπόπουλο και ταυτόχρονα να υπονοούμε ότι υπάρχουν δυνάμεις υπέρτερες της λαϊκής εντολής. Ο Γιάννης ο Χαραλαμπόπουλος, μεγάλο μάθημα επίσης, ηγήθηκε της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας σε μια δύσκολη περίοδο.
Θυμάστε ποια ήταν η πολιτική του Πασόκ για την Ευρώπη, η ρητορική. Είναι ένα μεγάλο μάθημα πώς μπορεί κανείς de facto να κάνει στρατηγικές μετατοπίσεις και να επανατοποθετεί τη θέση της Ελλάδας στο ευρωσύστημα χωρίς να γλιστράει σε μοιραίες και καταστροφικές ρήξεις. Είναι μεγάλο μάθημα για όλους μας. Και τώρα που η χώρα έτσι κι αλλιώς βρίσκεται μπροστά σε μια στροφή, πρέπει να την πάρουμε με ασφάλεια αυτή τη στροφή. Δηλαδή να χαμηλώσουμε τις ταχύτητες και ένθεν και έθεν αριστερά και δεξιά να μην υιοθετούμε το του Ευαγγελίου «Ομοί με θυμών κατ' εμού εστί». Σας ευχαριστώ και συγχαίρω την οικογένεια του Γιάννη του Χαραλαμπόπουλου και του παλιού μου συνάδελφου του Γιώργη να σταθούμε δίπλα στο Χαραλαμπόπουλο ενεργά, όχι επειδή είναι πεθαμένος, είναι ζωντανός. Εκ μέρους της κυβερνήσεως, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής